Επανεπιστρέφουμε στην αθλητική μας ενότητα. Η Μαρία Πετρούτσου είναι εδώ και είναι μαζί της και εκλεκτός καλεσμένος. Καλησπέρα. Φυσικά, ο κύριος Ανδρέας Ανδρουλιδάκης είναι πρόεδρος της διοργάνωσης ό,τι αφορά τους αγώνες ψιλορίτης ρέης, αγώνες θεσμός, Νικολέτα, τα τελευταία 10 χρόνια στην Κρήτη. Καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά και στον αέρα. Είστε καλά, καλό μήνα. Επίσης. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό, από το γεγονός ότι 10 χρόνια ψιλορίτης ρέης πραγματικά πρόκειται για αγώνες θεσμό σε ό,τι αφορά τους αγώνες βουνού στην Κρήτη. Ναι. Και στην Ελλάδα γενικότερα, θα λέγαμε. Είναι ο πρώτος αγώνας βουνού στην Κρήτη. Αξιοποιώντας δύο brand name, το ένα που λέγεται Κρήτη και το άλλο που λέγεται ψιλορίτης. Είναι σημαντικό αυτό, διότι ο σκοπός της διοργάνωσης είναι να προβάλλουμε την Κρήτη και την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Δέκα χρόνια λοιπόν τώρα ανεβάζουμε την Ελλάδα ψηλά, όπως λέμε, όλοι μαζί, διότι είναι μια εθελοντική διοργάνωση, καθαρά εθελοντική, και υποστηρίζεται από 40 συλλόγους και φορείς. Συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, υποστηρίζεται από τους Δήμους Ρεθύμνου, Αμαρίου, Ανογίων και Πλατανιά Χανίων, γιατί εκεί στον Πλατανιά κόβουμε από τις Βούβες την Ελιά. Τον κότινο που θα στεφανώσει τους νικητές. Ο οποίος είναι και σύμβολο ειρήνης. Έτσι. Σωστά, πολύ σωστά. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αξιοποιούμε κάθε τι που μπορεί να προβάλλει την Κρήτη, ακόμα και την κριτική διατροφή να φανταστείτε. Και έτσι λοιπόν δημιουργούμε μια εξωστρέφεια. Το αποτέλεσμα αυτής της εξωστρέφειας είναι να έρθουν από 35 χώρες αντιπροσωπείες. Διεθνής αγώνας λοιπόν. Που σημαίνει ότι οι πιο μακρινές χώρες να αναφέρω είναι Κίνα, Αμερική, Καναδάς, Αυστραλία. Φανταστώ ότι κάθε φορά υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ακριβώς. Και αυτό είναι το σημαντικό και αυτό έτσι μας δίνει δύναμη για να μπορούμε να συνεχίσουμε, διότι όπως είπαμε ότι όλο αυτό στηρίζεται σε όλους τους φορείς και τους εθελοντές. Έτσι. Που είναι πολύ σημαντική η συμβολή τους. Και βέβαια φυσικά από τη στιγμή που υπάρχει μια τέτοια συμβολή και το αποτέλεσμα φέρνει και σε το πρόσφατο ας πούμε που έγινε, που πήρε η Ελλάδα το χρυσό στο ΕΟΤ σαν βράβευση, τέτοιες διοργανώσεις ας πούμε που συμβάλλουν σε τέτοια γεγονότα, αντιλαμβάνεστε ότι μας χαροποιεί, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Έτσι λοιπόν αυτοί οι φορείς που θα ήθελα να μου δώσετε την ευκαιρία να σας τους πω, αν μπορώ. Βέβαια, και γιατί είναι τιμή για αυτούς και με αυτή την έννοια συμβάλλουν και αυτοί για το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο θα ήθελα να πω ότι οι Δήμοι, πέρα από τους Δήμους που ανέφερα προηγουμένως, ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου, οι Ραδιοσυντέχνες Κρήτης, η Ένωση Ραδιοσυντεχνών Κρήτης, που είναι μια ένωση η οποία πραγματικά, γιατί έχει να κάνει με την ασφάλεια των αθλητών, μια που όλο αυτό γίνεται στο βουνό και φέτο έχουμε και χιόνια μάλιστα κιόλας, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορούν να συμμετάσχουν και όλοι. Κάνουμε μια επιλογή των συμμετεχόντων. Αυτά υπάρχει διαφοροποίηση αυτή δηλαδή. Ναι. Είναι οι Σαμαρίτες που συμμετάσχουν, οι Ιατρικοί Σύλλογοι Ρεθύμνου Ηρακλείου, το Περιφερειακό Τμήμα Φυσιοθεραπευτών Χανίου Ρεθύμνου, ο Σύλλογος Κουρουτών που παρέχει το γεύμα για την κρητική φιλοξενία στον τραυματισμό, ο Σύλλογος Δομείων Υγείας Ρεθύμνου Ηρακλείου Χανίων, ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης, ο Όμιλος Υπεραποστάσεων Κρήτης, οι Ορειβατικοί Σύλλογοι Ρεθύμνου Μυρών Ηρακλείου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Με ένα κλικ πάει σε 950 πανεπιστήμια του κόσμου. Εντάξει. Σύμπραξη δυνάμεων. Έτσι. Ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης, Σχολές Χορού Αετογιάννη, Σχολές Χορού Τζανιδάκη, ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Σύμβολης, ο ΑΚΟΜ Ψιλορίτης, ο Αθλητικός Όμιλος Ψιλορίτη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανίων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατάνου, Αποδούλου, Νύθαυρης, τα Σωματεία Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης, η Δόση Πάσο,
Μοτοσυκλετιστές Καλανίου, μοτοσυκλετιστές Ρεθύμνου. Η αλήθεια σύλλογος... είναι η κυρία Ανδρουλιδάκη, όταν σας είπαμε να πείτε, τους φορείς δεν είχαμε ότι θα είναι τόσο πολύ. Ταξιδιωτικό Κρήτης, Ομοσπονδία λοιπόν Επαρχίας Αμαρίου, Αεροβλέσιας Κρήτης, ο Σύλλογος Εστίας και Αναπτυξίας Ρεθύμνου. Μπράβο, αισιόδοξο το ότι είναι τόσο πολύ. Είναι ένα από τα σημαντικά, διότι δεν είναι μόνο οι αγώνες που γίνονται σαν αγώνες, σαν γεγονός. Αυτό ήθελα να πω. Είναι ότι αυτή η σύνθεση των δυνάμεων μας δίνει και ένα μήνυμα ότι πόσα πολλά μπορούν να γίνουν σε επίπεδο Κρήτης. Και δεν πρόκειται και για ένα καθαρά αθλητικό γεγονός. Μόνο αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τις συμμετοχές αυτές, Νικολέτα, ότι υπάρχουν και παράπλευρες ωραίες δράσεις τις ημέρες των αγώνων. Ακριβώς. Έτσι. Να πούμε επίσης ότι θέλουμε να μην μένει και έργο πίσω μας. Mm-hmm. Δηλαδή, τοποθετήσαμε σε συνεργασία με την Περιφερειακή Αναγνότητα Ρεθύμνου 20 πινακίδες στο βουνό, mm-hmm. που αν εσείς πάτε για να το επισκεφτείτε, άσχετα με τις ημέρες αυτές, και όμοι γίνεται συμβεί κάτι και χαθείτε, αυτές οι πινακίδες είναι με στίγμα. Βέβαια. Μπορούν εύκολα να σας εντοπίσουν, είναι θέμα ασφάλειας. Κάνουμε μια πρόταση το καλοκαίρι στην περιφέρεια για την πιστοποίηση μονοπατιού, mm-hmm. Αρκάδι ασίτες, 75 χιλιόμετρα μονοπάτι. Εάν πιστοποιηθεί αυτό το μονοπάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιλαμβάνεστε ότι στοχεύουμε σε ένα τουρισμό 40.000 και πλέον περιπατητών. Δηλαδή, αυτό που βγαίνει από την προσπάθεια... Θεματικός τουρισμός. Είναι, πέρα από τα όσα ωραία μηνύματα μπορεί να φέρει έτσι, μια τέτοια αθλητική διοργάνωση, είναι ενίσχυση του θεματικού τουρισμού, ακριβώς. του αθλητικού, του περιπατητικού, όπως το είπατε. Είναι πολύ ωραίες πρωτοβουλίες αυτές. Μπράβο σας. Γι' αυτό συγκεντρώνει και τα βλέμματα αθλητών και πολιτών από όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Νομίζω ότι κεντρίζει το ενδιαφέρον. Θέλω όμως να μας πείτε ότι το γεγονός ότι πραγματοποιείται ο αγώνας αυτός στον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη. Οι συμμετέχοντες, τι σας λένε, γιατί σίγουρα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μοναδικές εικόνες μέσα από αυτή τη διαδρομή. Πέρα από τις μοναδικές εικόνες που πραγματικά, όπως αναφέρατε, μπορούν να απολαύσουν. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Έρχονται, ανεβαίνουν στην κορυφή του Ψιλορίτη και μετά μπορούν να πάνε να κάνουν και ένα μπάνιο στη θάλασσα. Αυτή η εναλλαγή. Ο συνδυασμός αυτός, αντιλαμβάνεστε, είναι εντυπωσιακός. Αυτοί που έρχονται λοιπόν και έχουν ξανάρθει από το εξωτερικό, πάλι για τον ίδιο. Επαναλαμβανόμενοι. Λοιπόν, αυτό λέει πολλά. Σίγουρα. Λέει επίσης πολλά ότι φεύγουν αισιόδοξοι και ενθουσιασμένοι όλοι. Είναι ένα ιδιαίτερο, τέλος πάντων, τιμητικό για όλους που συμμετάσχουν και που βοηθάνε όλους τους εθελοντές που βρίσκονται εκεί και που κάνουν μια τεράστια προσπάθεια για να μπορεί να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Σωστά. Να μας πείτε έτσι λίγο για τη διαδρομή, γιατί πρόκειται για μια ιδιαίτερη ιστορική διαδρομή, έτσι, έχει και το μύθο εκεί, οπότε φαντάζομαι ότι αυτό είναι και ένα επιπλέον κίνητρο, κυρίως για τους αθλητές που έρχονται από το εξωτερικό. Ακριβώς. Καταρχήν αναβιώνει την ιερή πορεία των προσκυνητών, των προσκυνητών της Κνωσού προς τον υπέρ τον Θεό του στον Κρεταγενή Δία. Και γι' αυτό το προσκύνημα λοιπόν θέλει να αναδείξει ο αγώνας αυτός, να αναδείξει το ιδέον άντρων, να αναδείξει την κορυφή του Ψιλορίτη, να αναδείξει όλο τον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη, να αναδείξει το πολιτισμικό, τουριστικό, αθλητικό και περιβαλλοντικό τομέα που αφορά όλο το κομμάτι αυτό. Και έτσι λοιπόν, πέρα από την ανάδειξη, να δημιουργήσει τη λέξη ανάπτυξη. Σωστά. Που είναι επίσης σημαντικό. Ο αγώνας αυτός, ο οποίος να πούμε ότι θα γίνει 1-2 Ιουνίου, αφορά μόνο σε μημένους αθλητές, κύριε Ανδρουλιδάκη. Για τον μεγάλο αγώνα. Για τον μεγάλο. Διότι πέρα από αυτό, θέλουμε να στοχεύσουμε και στο μαζικό αθλητισμό, που αφορά όλο τον κόσμο, mm-hmm. που αφορά εσάς, που αφορά την οικογένεια όλη, που αφορά ένα παιδί, διότι έχει ένα παιδικό αγώνα 2 χιλιόμετρων, σε άσφαλτο βέβαια, για να είναι ασφαλής, ένα 8,5 χιλιόμετρων σε άσφαλτο επίσης, για τρέξιμο, και ένα 8,5 χιλιόμετρων για δυναμικό βάδισμα. Έτσι λοιπόν, είτε είναι κανείς δρομέας, είτε είναι αθλητής, περιπατητής, είτε είναι ένα παιδάκι. Μπορεί λοιπόν όλη η οικογένεια να συμμετάσχει και
όλοι να βρεθούν στον τερματισμό, να αγκαλιαστούν και να το χαρούν. Ιδανική ευκαιρία για βόλτα και για εκδρομή έτσι. Για τις οικογένειες. Έτσι μου ακούγεται εμένα, πέρα από όσους ασχολούνται έτσι πιο ενεργά με αυτό το κομμάτι. Συμμετοχές μέχρι πότε? Συμμετοχές είναι ικανοποιητικές και είναι μέχρι τις 12 του μηνός. Και μέσω, ναι, μέσω της ιστοσελίδας, mm-hmm. που είναι ψιλορίτης.com. Μπορείτε να την επισκεφτείτε. Έχει 302.000 επισκεψιμότητα αυτή η ιστοσελίδα και έχει και 12.500 φίλους στο social media. Αυτό τι σας λέει τώρα, και είναι στοχευμένα βέβαια αυτά ουσιαστικά σε δρομείς ανά τον κόσμο. Ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε το ανάλογο αποτέλεσμα. Εδώ θα ήθελα να ζητήσω ακόμα περισσότερη βοήθεια, δηλαδή στο digital marketing που κάποιος μπορεί να ξέρει και μπορεί να βοηθήσει. Είναι σημαντικό για εμάς. Βέβαια, η θεματική βοήθεια είναι. Και πραγματικά όλα αυτά που σας είπα τα γνωρίζετε μέχρι σήμερα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάποια ναι, κάποια έτσι, αλλά όχι. Γιατί το ρωτάω? Διότι το άλλο που θα ήθελα να ζητήσω είναι αυτό που λέγεται επικοινωνία εσωτερική. Στο εξωτερικό τα πάμε καλύτερα. Στο εσωτερικό δεν τα πάμε καλά. Δηλαδή, θα θέλαμε το δημοσιογραφικό τμήμα, όποιο είναι αυτό, να μπορεί να βγάλει περισσότερα δελτία τύπου. Γι' αυτό είστε εδώ μαζί μας, όπως κάθε να χρόνο, κύριε Αντρουλιδάκη, για να τα αναδεικνύουμε αυτά τα πράγματα. Και στα πρόσωπά σας, να ευχαριστήσουμε όλη την κοινότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που πραγματικά αγκαλιάζει αυτό το γεγονός. Φέτο, για πρώτη φορά, έχουμε και χορηγό επικοινωνία στην ΕΡΤ, ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3, και της ΕΡΑ όλη της Ελλάδος. Ωραία. Και εσάς βέβαια φυσικά. Σας ευχαριστούμε. Και τον όμιλό σας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Χαρά μας να ενισχύουμε τέτοιου είδους προσπάθειες. Νομίζω ότι είναι χρέος όλων μας και πρέπει να το κάνουμε. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.